Μέχρι τώρα δεν είχες καμία σεξουαλική εμπειρία και καλά έκανες, αφού δεν το ένιωθες. Σχεδόν μία στις 5 γυναίκες και ένα στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι πιέστηκαν πολύ για την πρώτη τους φορά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πριν ολοκληρώσει τη σχέση του κάποιος, θα πρέπει να είναι σίγουρος και να αναρωτηθεί: νιώθει καλά, αγαπά τον ή την σύντροφό του? Έχουν μιλήσει μεταξύ τους για μεθόδους αντισύλληψης? Θα πρέπει κανείς να νιώθει ικανός ή ικανή να πει όχι οποιαδήποτε στιγμή αλλάξει γνώμη? Σίγουρα να σκέφτεται πως ίσως το μετανιώσει μετά, άρα να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνει κανείς για να εντυπωσιάσει τους φίλους του. Λέει η έρευνα για να εντυπωσιάσει τους φίλους του. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, γυμνάσιο που ήμασταν, που τα περισσότερα κοριτσάκια είχαν σχέσεις και αυτά, και φιλήθηκα, έκανα και. Και αισθανόσουνα. Εγώ, καλά, ούτε καν με ένοιαζε, αλλά αισθανόσουνα. Λες, κάτι πάει στραβά. Αλλά εγώ δεν το ένιωθα ακόμα ότι έχω βρει ακόμα αυτό το παιδί που μπορώ να το μοιραστώ. Όχι, δεν μιλάμε για ολοκληρωμένες σχέσεις. Για τα πράγματα είναι. Αλλά συγκρίνεσαι παράξενο. Πάντα. Υπάρχει αυτό μεταξύ των φίλων ότι εσύ είσαι πίσω, τώρα δεν θα σε κάνουμε παρέ. Δημήτρη, αν βλέπεις την εκπομπή, άλλαξε κανάλι. Δεν θέλω να νομίζω ότι. Λιδία και εσύ, αν βλέπεις την εκπομπή. 4 χρονών. Λιδία, μαμά, μου.